9-8 το σκορ για τους μαχητές. Επόμενη αναμέτρηση. Στέλλα και Χριστίνα Κεφαλά. Έτοιμες! Έχουν τα κορίτσια. Σαν τον Δελφίνι εκεί η Χριστίνα Κεφαλά. Σκάλωσε πάνω στην τσουλήθρα. Έτσι όπως έβαλε το κορμί της. Και πάλι δεν έχει καλή τριβή. Πέφτει μες στο νερό. Η βοήθεια της βαρύτητας, η οποία δεν την βοήθησε και πάρα πολύ. Η Στέλλα θα βγει πρώτη από την πισίνα. 9-8 το σκορ για τους μαχητές. Άλλη μια ευκαιρία να καθαρίσει τον αγώνα. Στην Ακεφαλά δεν τα πήγε καλά στην πρώτη της αναμέτρηση. Ήταν πολύ αργή, κακή στο στόχο. Για να δούμε η Στέλλα αν θα το εκμεταλλευτεί αυτό για να τελειώσει τον αγώνα. Η Χριστίνα, βλέπετε, τώρα βγαίνει από την πισίνα. Βγάζει πρώτο και τώρα δεύτερο. Η Στέλλα έχει φύγει μπροστά. Περνάει το εμπόδιο, αφήνει στη δεύτερη βάση. Και φεύγει ανενόχλητη τώρα για τον τελικό στόχο. Δύο τελευταία εμπόδια τη Στέλλα. Χριστίνα τώρα βγήκε από την πισίνα και τρέχει στο πρώτο εμπόδιο. Μόνο η Βρυδίκη εκεί προσπαθεί να τη στηρίξει. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν, σίγουρα όχι ικανοποιημένοι από την απόδοσή της. Η Στέλλα φτάνει πρώτη στον τελικό στόχο. Η Χριστίνα ακόμη δεν έχει φτάσει στα μισά του στίβου μάχης. Πρώτη βολή από τη Στέλλα, κατεβάζει σημαία. Αστοχή στην επόμενη βολή, παίρνει τρίτο σακίδιο άμμου. Δεύτερη σημαία για τη Στέλλα. Χριστίνα ανεβαίνει το δικό της κολγοθά τώρα εκεί στην κρεμαστή γέφυρα και συνεχίζει φωνές από τον κόρο. Αστόχησε η Στέλλα. Τρίτη σημαία για τη Στέλλα. Τώρα θα ανοίξει. Περνάει σε πολλές. Χριστίνα κατεβάζει σημαία. Κοιτάξτε εδώ τον κόρο. Σαν εκπαιδευτής στα ΟΗΚ. Γιατί αργείς. Πρώτο καλάθι από την Στέλλα. Στέλλα επιστρέφει. Δεύτερο καλάθι. Ένα καλάθι μακριά από το έπαθρο φαγητού. Οι μαχητές το κάνει. Στέλλα Ανδράδη. Δεν χάσει την ευκαιρία. Τελικό σκορ 18. Οι μπλε τρέχουν να πανηγυρίσουν μέσα στην πισίνα. Κερδίζουν το έπαθλο φαγητού της εβδομάδας. Τα κορίτσια, σαν τον Δελφίνι εκεί η Χριστίνα Κεφαλά. Χριστίνα, βλέπετε, τώρα βγαίνει από την πισίνα. Η Στέλλα φτάνει πρώτη στο τελικό στόχο. Πρώτη βολή από τη Στέλλα, κατεβάζει σημαία. Δεύτερη σημαία για τη Στέλλα. Τρίτη σημαία για τη Στέλλα, τώρα θα ανοίξει, περνάει σε πολλές. Πρώτο καλάθι από την Στέλλα. Δεύτερο καλάθι, ένα καλάθι μακριά από το έπαθρο φαγητού. Οι μαχητές το κάνει, Στέλλα Ανδράδη, δεν χάσει την ευκαιρία. Τελικό σκορ 18. Οι μπλε τρέχουν να πανηγυρίσουν μέσα στην πισίνα. Κερδίζουν το έπαθλο φαγητού της εβδομάδας. Μια χαρά, μια χαρά όλα, εντάξει. Μια χαρά όλα. Και έχω 2 πόντους έχασα σήμερα. Θα δείτε ότι θα φύγει, γιατί
Θα δει ο κόσμος που είναι στην Ισλανδία και μείνει μέσα ελευθερία. Εμείς ξεκινάμε τα γυναικεία πλέον. Το λογικό είναι. Εντάξει, φίλε, τράτζικα. Η κατάσταση δηλαδή τραγική τελείως. Το βλέπεις, έτσι δεν παλεύει. Τα πήρα να τα πεις, τι ξελέγει. Έχω τους λόγους. Θες να το συζητήσουμε. Θες να το συζητήσουμε. Εμένα μου το λες ή οι φίλοι που τη δώσανε. Μου λες εμένα, γιατί δεν τη στήριξανε. Γιατί πήγαν και δώσανε όλους τους στην Ευρυδική. Αν μοιραζόντουσαν η ψήφη θα βγαίνει η Ελένη. Η Ελευθερία. Για 15 μέρες το Μάρτι θα έχουμε θέμα. Άμα φύγει η Ελένη, φύγουμε και εμείς. Θα έχουμε θέμα. Εγώ δεν μπορούσα να ψηφίσω Ελευθερία. Δεν γίνεται να τη στηρίζω το πρόγραμμα να πηγαίνει να τη ψηφίσω. Μα συμφέρει να πηγαίνει, αλλά. Άμα φύγει, να φύγουμε κι εμείς. Απλά ρε, πήρε εμένα όταν είχα δώσει. Δεν είχα δώσει την Καρολίνα, μην κοιτάξει. Που είναι φίλη. Παιδιά, η φίλη τη έπρεπε να προστατευτεί από του φίλου. Ναι, εγώ όταν είχα δώσει την Καρολίνα, μην κοιτάξει. Που είναι φίλη μου, δεν. Γιατί η Ελευθερία δεν ψηφίστηκε από του άλλου. Απλά εγώ σου λέω, είχα ψηφίσει την Καρολίνα που δεν την είχα ψηφίσει και μέτρα. Εγώ δεν γινόταν να ψηφίσω την Ελευθερία. Στην Αφροδίτη που ψηφίστηκε δεν άνοιξε ροδούν. Δεν είχες επιλογές με την Αφροδίτη. Στην Αφροδίτη που ψηφίστηκε δεν άνοιξε ροδούν. Ωραία. Μπράβο. Δεν έχεις επιλογές. Μας άρεσε το πόδι, τότε αλλάζει να... Και βγαίνει παρέγγι, λέει, δεν είμαστε μαζί. 2 μήνες μαζί, δεν είμαστε μαζί.